Δύο ώρες διήρκεσε η σύσκεψη των φορέων της Θεσσαλονίκης υπό τον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Γιάννη Μαγκριώτη. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν οι τέσσερις νέες λεωφορεολωρίδες που αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία έως το ερχόμενο καλοκαίρι. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, τονίστηκε ιδιαίτερα η ανάγκη της μεταφοράς αρμοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Στο βαθμό που εξαρτάται από μένα και λόγω των συναρμοδιοτήτων που έχω με στην τελευταία κυβέρνηση του Λουκά Παπαδήμου, θα βοηθήσω στη μεταφορά των αρμοδιοτήτων και ειδικότερα όσον αφορά την χωροθέτηση και την κατασκευή χώρων στάθμευσης, πάρκινγκ, όπως τα λέμε, και φυσικά στην αρμοδιότητα για τον καθορισμό, την υλοποίηση και την διαχείριση των κυκλοφοριακών και συγκοινωνιακών προβλημάτων και ειδικότερα τις ειδικές λωρίδες των λεωφορείων. Και αυτό πιστεύω ότι μπορεί να γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Ήδη από τη δική μας πλευρά έχει υπάρξει και σχετική προετοιμασία. Ο Δήμος ήδη έχει διατυπώσει το αίτημα αυτό δια του Δημάρχου και σήμερα αλλά και τις προηγούμενες μέρες και νομίζω ότι πολύ γρήγορα μπορούμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Ο κύριος Μαγκριώτης τόνισε πως υπάρχει ετοιμότητα από την πλευρά του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε ό,τι αφορά τις νέες λεωφορεολωρίδες. Είμαστε έτοιμοι μέσα από την προγραμματική σύμβαση, την οποία τις επόμενες μέρες κιόλας, γιατί έχει προετοιμαστεί, μπορεί να υπογραφεί μεταξύ του ΣΑΣΤ και του Δήμου Θεσσαλονίκης, να αναλάβει ο Δήμος Θεσσαλονίκης με την τεχνική επάρκεια που έχει, τις μελέτες εφαρμογής και ό,τι άλλο χρειαστεί. Και μόλις αυτές θα είναι έτοιμες, να προχωρήσουμε στον διαγωνισμό, στην προκήρυξη. Όπως τόνισα, η χρηματοδότηση είναι διασφαλισμένη από την πλευρά του Υπουργείου μέσα από το ειδικό πρόγραμμα, το τομεακό πρόγραμμα μεταφορών. Εκτιμούμε ότι δεν θα ξεπεράσει τις 500.000 ευρώ με το φόρο προστιθέμενης αξίας η όλη δράση. Θέλω ακόμη να σημειώσω, γιατί θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, ότι για την χρήση των ειδικών λωρίδων για τα λεωφορεία, για τη χρήση και τη διαχείρισή τους, οι αποφάσεις που τυπικά ανήκουν ακόμη στο Υπουργείο μέχρι να μεταφερθούν, όπως είπα, στην τοπική αυτοδιοίκηση, εμείς θα αποφασίσουμε με βάση τις προτάσεις και τις εισηγήσεις που θα έχουμε από την πλευρά των φορέων της πόλης και πρώτα-πρώτα από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και το Δήμο Καλαμαριάς. Πρόκειται για τέσσερις νέες λεωφορεολωρίδες στη Λεωφόρο Στρατού, την Οδό Παπαναστασίου, την Οδό Αγγελάκη και την Οδό Γεωργίου Παπανδρέου, που έχουν σχεδιαστεί από το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, οι λεωφορεολωρίδες θα είναι έτοιμες το καλοκαίρι. Είναι δυνατόν να συζητάμε μόνο για το Δήμο Θεσσαλονίκης και να έχουμε το Δήμο Καλαμαριάς, το Δήμο Θέρμης, το Δήμο Σταυρούπολη, το Δήμο Σικαίων Γενεάπολης, να εκεί να έχουμε μπλοκαρίσματα στα όρια όπου λειτουργούν είτε λεωφορεολωρίδες είτε άλλα κυκλοφοριακά μέτρα και να μην μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα κεντρικά. Επομένως, η σκέψη δικιά μας και η πρόταση, αν θέλετε, προς το Υπουργείο είναι ορισμένα τέτοια θέματα να αντιμετωπίζονται σε διαδημοτικό επίπεδο, όπως κάναμε με την παράκταση κοινωνία που προχωράει. Και βέβαια αυτό που είπε ο Υπουργός, ότι θα διεκδικήσουμε δυναμικά να μετακινηθούν οι αρμοδιότητες, είτε λέγονται λεωφορείδες FI, είτε λέγονται πάρκινγκ, είτε λέγεται ταξί και οτιδήποτε έχει σχέση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να μετακινηθούν οι αρμοδιότητες οριστικής και πλήρους απόφασης, γρήγορης απόφασης, σε αυτή τη διαδημοτική, αν θέλετε, συνεργασία. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, συζητήθηκαν και άλλα θέματα που σχετίζονται με το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης. Τέθηκε στην πραγματικότητα και το πρόβλημα του κυκλοφοριακού, που έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Ανοίχθηκαν και θέματα όπως το ποδήλατο και πώς κυκλοφορεί και αν πρέπει να μπει με λεωφορεολωρίδες. Είναι ένα θέμα για το οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο παλιότερα του Δήμου Θεσσαλονίκης έχει πάρει απόφαση που το επιτρέπει. Ανοίχθηκαν θέματα για το αν τα ταξί θα πρέπει να είναι μέσα στις λεωφορεολωρίδες ή όχι. Γιατί όλοι ξέρουμε την κατάσταση που επικρατεί στην πόλη με την λειτουργία των ταξί, που δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν και η καλύτερη. Δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Στην ανάγκη διαδημοτικής συνεργασίας αναφέρθηκε και ο Δήμαρχος Καλαμαριάς, κ. Θεοδόσης Μπακογλίδης. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να πάμε πλέον σε διαδημοτικές συνεργασίες, το ανέφερε και ο Γιάννης Κουτάρης, το πώς φανταζόμαστε το κυκλοφοριακό στο προοδομικό συγκρότημα.
Εμείς σαν Δήμος Καλαμαριάς στηρίζουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς και πρόσφατα στην αναθεώρηση του κοινωνικού προοδομικού σχεδίου που κάναμε για την πόλη μας δίνουμε περισσότερο χώρο στα μέσα μαζικής μεταφοράς, περισσότερο χώρο στο πεζό, περισσότερο χώρο στο πράσινο, στο ποδήλατο και αποτρέπουμε κυρίως από σε κεντρικούς άξονες του Δήμου, αποτρέπουμε τη χρήση του ΙΟΤΑΧΗ, φυσικά δημιουργώντας και ανάλογες θέσεις στάθμευσης περιφερειακά του ιστορικού κέντρου της Καλαμαριάς. Παρόντες στη σύσκεψη ήταν εκπρόσωποι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Τράκης, της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του ΣΑΣΤ, του ΟΑΣΤ, της Τροχιάς Θεσσαλονίκης, του ΟΡΘΕ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου, του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Θεσσαλονίκης ΟΕΡΜΗΣ, καθώς και εκπρόσωποι της Ένωσης για τα Δικαιώματα των Πεζών, του Δικτύου Επιβάτης, της Ομάδας Θεσσαλονίκη Αλλιώς, του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βόρειας Ελλάδας, της Οικολογικής Κίνησης Θεσσαλονίκης και των Ποδηλατών Θεσσαλονίκης.